Η Μάγια δεν έφυγε με τη θέλησή της, υποστηρίζουν οι γονείς της 17χρονης, ζητώντας δια του δικηγόρου τους να πάψει κάθε συζήτηση περί ειδηλίου με τον 38χρονο Σλοβάκο. Όταν είσαι 38 ετών και θες να ζεις σε ένα ειδήλιο, αυτό το ζεις με μία ενήλικη, και όχι με μία ενήλικη, πολλό δε μάλλον, με μία ενήλικη που τελείκει από φαρμακευτική αγωγή. Δεν μπορώ να πω ακριβώς ποια προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει. Πάντως είναι σοβαρό το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει το παιδί. Και η πεποίθηση της οικογένειας είναι ότι το πρόβλημα αυτό έτυχε εκμετάλλευσης. Σήμερα τόσο ο 38χρονος όσο και ο Νορβηγός, τον οποίο ανήκει η έκταση με τα καταλήμματα όπου είχε βρει καταφύγιο η 17χρονη Μάγια, βρέθηκαν ενώπιον του αυτόφορου τριμελούς πλημελιωδικίου Ηρακλείου, κατηγορούμενοι για αρπαγή ανηλίκου σύμφωνα με το άρθρο 324. Ουσιαστικά δηλαδή κατηγορούνται για διευκόλυνση της διαφυγής ανηλίκου. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ στην ουσία της υπόθεσης, διότι υπάρχει ακόμα μια δικάσιμος η οποία είναι τη Δευτέρα. Όμως δεν αποδέχεται ο ίδιος την κατηγορία. Το καλό σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι ευτυχώς η νεαρά είναι καλά, βρέθηκε και ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της. Ο 38χρονος Σλοβάκος, που επέλεξε μάλιστα να δικαστεί χωρίς την παρουσία συνηγόρου υπεράσπισης, κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή. Η οικογένεια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός, για την καταδίκη του κατηγορουμένου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγγελέας υπηρεσίας Ηρακλείου είχε νωρίτερα προτείνει την ενοχή του με ποινή φυλάκισης 2 ετών. Και τώρα η προσοχή της οικογένειας στρέφεται φυσικά στη φροντίδα του παιδιού και εκφράζει για άλλη μια φορά η οικογένεια τις ευχαριστίες της και στην τοπική κοινωνία και στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην εξεχνίαση της υπόθεσης. Ο Νορβηγός από την πλευρά του ζήτησε αναβολή και θα δικαστεί την ερχόμενη Δευτέρα, παραμένοντας έως τότε κρατούμενος. Και οι δύο τους είχαν τη θέση ότι δεν υπάρχει εδώ αδίκημα. Απλά ο ένας θέλησε να δικαστεί σήμερα και χωρίς συνήγορο. Ο άλλος θέλησε να δικαστεί με συνήγορο και να αναβληθεί η υπόθεση προκειμένου κάποια μέσα τα οποία κρίναμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν διαθέσιμα, να υπάρχουν πράγματα διαθέσιμα.